με αυτή την περίεργη κόμη. Παραβάνω λοιπόν διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα, καθώς το Περιστέρι μπορεί το μάτς να μην έχει ολοκληρωθεί. Στο Περιστέρι προηγείται με 90-66 των Τρικάνων λίγα δεύτερα πριν το φινάλε. Πλέον για το Γόητρο θα παίξουν για την νίκη ΑΕΚ και Ηλυσιακός στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και εδώ οι φίλοι της ΑΕΚ μαζεύουν τα πανό που είχαν απλώσει στο κλειστό του Ελληνικού. Ακόμα 43 δεύτερα λοιπόν. Ίσως από μία επίθεση για κάθε ομάδα, αλλά δεν παίρνουμε και όρκο. Ιωάννου προσπαθεί να του κλέψει την μπάλα ο Γκριν. Η ΑΕΚ έχει φάουλ να δώσει. Έχει μόλις 2 φάουλ. Λάθος όμως από τον Καρίδα, ο οποίος εξελίσσεται σε μοιραίος παίχτης για τον Ηλυσιακό. 3 λάθη και 10 χαμένα σουτ. Ευτυχώς για τον Καρίδα δεν θα στοιχήσουν μία κατηγορία στην ομάδα του. Μαξί ντέρμπι γίνεται στην Νέα Σμύρνη, όπου ο Πανιώνιος, γνωρίζοντας πλέον ότι το Περιστέρι έχει καθαρίσει το μάτς με τα Τρίκα, αλλά ξέρει ότι μόνο με νίκη κόντρα στην Καβάλα θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off. Προηγείται με 69-67. Βολές στο μεταξύ για την ΑΕΚ με τον Γκριν ξανά, ο οποίος αστοχεί. ...62-60 με τη δεύτερη βολή από τον Τωρίν Γκριν, 23 δεύτερα. Λογικά όλα στην διάθεση του Ηλυσιακού. Δεν ξέρω αν θα επιδιώξει να κάνει κάποιο φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο, όπως και κάνει. Τρίτο φάουλ ομαδικό εις βάρος της ΑΕΚ. Έχει άλλο ένα να δώσει. Και έχουμε time out από πλευράς του Μιναγκέκου, προφανώς για να δώσει οδηγίες για την άμυνα της ομάδας του. Εδώ ο προπονητής της ΑΕΚ. Το σίγουρο είναι ότι η σεζόν τελειώνει κάπου εδώ και για τις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για τον Ηλυσιακό. Έχουν από καιρό ξεχάσει οποιοδήποτε όνειρο, σκέψη για τα play-off. Πλέον θα αρχίσουν να σχεδιάζουν την επόμενη σεζόν. Απομένουν λοιπόν 16,6 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα εδώ στο Ελληνικό, με την ΑΕΚ στο συν 2, 62-60. Η ΑΕΚ που έχει και ένα ακόμα φάουλ να δώσει στον Ηλυσιακό. Παίχτες των δύο ομάδων επιστρέφουν στο παρκέ. Ηλυσιακός με Καρίδα, Ιωάννου, Αφανασούλα, Σιούτη και Χατζή. Μια εξολοκλήρου ελληνική πεντάδα. Και αμέσως στην Τζούλια Κοφίτσα για το τι ζήτησε ο Μινάς Γκέκος από τους παίχτες της ΑΕΚ. Και έχουν ένα φάουλ να δώσουν, τους είπε ο προπονητής της Ένωσης. Να ξελοκληρώθηκε το μάτς στη Νέα Σμύρνη 69-67. Ο Πανιώνιος, ο οποίος πήρε το εισιτήριο για τα play-off μέσω της 8ης θέσης. Η ΑΕΚ έκανε το φάουλ στον Ηλυσιακό, αλλά σε λάθος χρονικό σημείο, την ώρα που ο Χατζής έκανε το drive, άρα θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Αν ευστοχίσει και τις δύο, θα έχουμε ισοπαλία και ενδεχόμενο παράτασης. Χατζής λοιπόν στην γραμμή. Άστοχος όμως στην πρώτη. Χατζής που έχει μία στις τρεις απόψε, αν και γενικώς στην καριέρα του τουλάχιστον είναι από τους πλέον εύστοχους παίχτες της Α1, στην ιστορία της Α1. Δεύτερη βολή μέσα και έχουμε νέο time-out από πλευράς ΑΕΚ και αυτή τη φορά. Είχε και τα δύο time-out ο Μινάς Γκέκος να πάρει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης με το σκορ στο 62-61. Η λογική λέει ότι ο Ηλυσιακός θα επιδιώξει κάποιο γρήγορο φάουλ για να σταματήσει τον χρόνο και να στείλει την ΑΕΚ στην γραμμή των ελευθερών βολών, ώστε να έχει μια ακόμα ευκαιρία να σκοράρει. Θυμίζω τα τελικά σκορ έως τώρα: Άρης Μαρούση 76-84, Ολίβε Λάρισες ΠΑΟΚ 65-93 και πριν από λίγο Πανιώνιος Καβάλα 69-90.
67. Ο Πανιώνιος πήρε την 8η θέση και το εισιτήριο για τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό, δεύτερο μάτς στη Νέα Σμύρνη την ερχόμενη Δευτέρα. Ενώ τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα Περιστέρι Τρίκαλα, 96-76 στο συν 20 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι παρά την μεγάλη έκταση νίκη τους δεν θα πάρουν το εισιτήριο για τα play-off. Αντίθετα, θα στείλουν τα Τρίκαλα στην Α2 κατηγορία. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, με τις διακοπές, με τα σπασμένα ταμπλό κτλ., βρίσκονται σχεδόν στο ημίχρονο οι άλλοι δύο αγώνες που ξεκίνησαν στις 7. Στην Κυψέλη Πανελλήνιος Ολυμπιακός 43-45 και στην Ρόδο Κολοσσός Παναθηναϊκός 32-31. Τζούλια, ο λόγος σε σένα. Να περιμένουν παγίδα από τους παίκτες του Ηλυσιακού, οι παίκτες της Ένωσης, τους είπα προπονητής τους, με τον Μέλς και τον Γκριν να προσπαθήσουν να αυξήσουν περισσότερο τη διαφορά για την ΑΕΚ. Παναφορά με τον Νικολαίδη για τον Γκριν, το φάλο αμέσως από τον Ιωάννο φυσικά. Φάουλ που θα στείλει τον Τωρίν Γκριν στην γραμμή, ο Γκριν που έχει 4 στις 6 απόψε. Η ΑΕΚ πάντως έχει 8 χαμένες έως τώρα στον αγώνα. Μέσα η πρώτη. Για το 63-61. Μέσα και η δεύτερη, 64-61. 9 δεύτερα πριν το φινάλε επιστρέφει ο Καρίδας. Ενώ έχει μπει μέσα και ο πιτσιρικάς ο Βιδάλης για τον Ηλυσιακό. Νάτος εδώ με την μπάλα στα χέρια. Πασάρι στον Αθανασούλα, ο οποίος σταματάει και σουτάρει για 3. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Και δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές στον Ηλυσιακό. Φάουλ του Λαμόν Μαξ στην προσπάθεια του Αθανασούλα για σούτ 3 πόντων. Πέμπτο φάουλ για τον Λαμόν Μακ, ο οποίος αποχωρεί. Όπως νωρίτερα έχει αποχωρήσει ο Βοντίκο Κάμινγκς για τον Ηλυσιακό. Απομένουν 4,2 δευτερόλεπτα. Εδώ ο Αμερικανός. Μαξί, ολοκληρώθηκε το μάτς και στο Περιστέρι 96-76. Και για το τυπικό το αναφέρουμε. Θανασούλας άστοχος στην πρώτη βολή. Πλέον η περίπτωση ισοπαλίας προς το παρόν τουλάχιστον δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Μέσα η δεύτερη βολή για το 64-62. Δεν ξέρω αν θα χάσει επίτηδες την τρίτη για να διεκδικηθεί το rebound. Για μια ακόμα ευκαιρία. Εδώ Μίνας Γκέκος. Μέσα και η δεύτερη. 2 στους 3 λοιπόν από τον Αθανασούλα. 64-63 στα 4 δευτερόλεπτα. Έχουμε νέο timeout. Το σκορ θυμίζω υπέρ της ΑΕΚ που έχει την κατοχή στα 4,2 δευτερόλεπτα. Εδώ πάγω στον φιλοξενούμενο, να και τα τρίποντα. Μπήκαν πολλά στο πρώτο ημίχρονο. Είχε πετύχει 4 ΑΕΚ και 6 ο Ηλυσιακός. Από εκεί πέρα όμως ο Ηλυσιακός πετύχε άλλα 3. Η ΑΕΚ επίσης άλλα 3. Ένα αναμονή λοιπόν της ολοκλήρωσης του τελευταίου time-out στον αγώνα. 64-63 θυμίζω το σκορ. 4,2 δεύτερα πριν το τέλος. Εδώ και η πρώτη σκόρερ. Γκριν και Χάτζης οδηγούν την κούρσα. Να ξέρει, αρκετοί φίλοι της ΣΑΕΚ βρίσκονται ήδη πίσω από τον πάγκο της ομάδας, έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο και να πανηγυρίσουν μαζί με τους, τους παίκτες της ομάδας την οριστικοποίηση της παραμονής στην Α1. Παναφορά με τον Νικολαίδη για τον Γκριν, ο οποίος απλά θα κρατήσει την μπάλα για να κυλήσει ο χρόνος. Τέλος λοιπόν στον αγώνα. Η ΑΕΚ παίρνει την νίκη με 64-63 απέναντι στον Ηλυσιακό. Αμφότερες όμως ομάδες αποχωρούν χαμογελαστές από το γήπεδο. Καθώς και η ΑΕΚ και ο Ηλυσιακός παραμένουν στην Α1 κατηγορία. Η ομάδα η οποία υποβιβάστηκε είναι αυτή των Τρικάλων, που ιτήθηκε με 20 πόντους διαφορά στο Περιστέρι. Μάχη εδώ για μια φανέλα
παίχτη της ΑΕΚ από τους οπαδούς της ομάδας. Νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο από τον Γιάννη Ψαράκη που ήταν στην μετάδοση, την Τζούλια Κοφίτσα που ήταν στο ρεπορτάζ του αγωνιστικού χώρου και όλους όσους εργάστηκαν για να φτάσει εικόνα και ήχος στα σπίτια σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.